Εκτάκτο συνεδρίασε το μεσημέρι τη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο τη Βέρεια. Αιτία τη συνεδρίαση ήταν η πληροφόρηση πω ξαναανοίγει το θέμα τη μεταφορά του τμήματο Μηχανικών Χωροταξία και Ανάπτυξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από τη Βέρεια, όπου εδρεύει σήμερα, στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι πληροφορίε ανέφεραν πω στη συνεδρίαση τη συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Οι πληροφορίε έφτασαν στα αυτιά τη Δημάρχου Βέρια μετά από ένα τηλεφώνημα του αναπληρωτή Προέδρου του τμήματο. Μοναδικό κριτήριο για τη μεταφορά του τμήματο από τη Βέρια στη Θεσσαλονίκη εμφανίζεται το οικονομικό. Για τη λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματο έχουν επενδυθεί έω τώρα μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώ και επίση και εκατοντάδε εργατοώρε από το προσωπικό τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τη ΔΕΗ προκειμένου να ανακατασκευαστούν τα κτίρια όπου φιλοξενείται σήμερα το τμήμα. Αυτό τονίζει άλλωστε και η Διοίκηση του Δήμου Βέρια. Σήμερα το τμήμα φιλοξενείται σε εγκαταστάσεις, σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και ο Δήμος παρέχει υποστήριξη σε όλα τα ζητήματα που κατά καιρούς θέτει το τμήμα. Στο πλαίσιο των αποφάσεων που ελήφθησαν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, η Δήμαρχο, οι περισσότεροι επικεφαλή των παρατάξεων τη Αντιπολίτευση και ο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τη Βέρεια θα παραστούν σε συνεδρίαση τη συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ώστε να διατρανώσουν τη βούληση τη πόλη και τη ευρύτερη περιοχή για την παραμονή και λειτουργία του Τμήματο Μηχανικών Χωροταξία και Ανάπτυξη στη Βέρεια. Εάν τελικώ η Ακαδημαϊκή Κοινότητα επιμείνει στην απόφασή τη για μεταφορά του τμήματο από τη Βέρεια στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμο Βέρεια θα διεκδικήσει δυναμικά την επιστροφή των κτηρίων και των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί σήμερα το τμήμα, όπω και κάθε νόμιμη οικονομική διεκδίκηση για συνολική επένδυση του Δήμου.